Την περασμένη Δευτέρα βράδυ απεβιβάστησαν με πολιτικά στην Οικουμενίτσα μία ολόκληρη ταξιαρχία με βαλιτσάκια που έγραφε απ' έξω τα αρχικά τριών λέξεων. Αυτές οι λέξεις τώρα είναι επίσημες. Τότε στο Πολυτεχνείο ήταν ανεπίσημες. Θα σας ενημέρωσω πλήρως για να ξέρετε πώς διοικούμεθα. Έγραφαν Ευρωπαϊκή, το αρχικό της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Δύναμης, Force, εκτάκτων επεμβάσεων. Μάλιστα. Τώρα την έχουμε επίσημη. Τότε ήταν ανεπίσημη. Υπήρχε η δύναμη σε αυτή και η δύναμη σε αυτή, κύριοι, οργανώνεται ως εξής. Παίρνουν ορισμένους νέους από την Ελλάδα που θέλουν να εργαστούν για τα συμφερόντα τους. Πώς τους επιλέγουν, άστο. Είναι γραμμένο στο δίκαιο μου. Λένε, θα μάθετε υποχρεωτικά, αν θέλετε να γίνετε δικοί μας και να σας ζήσετε άνετη ζωή και να παίρνετε καλό μισθό, άλλες δύο γλώσσες. Ας πούμε αυτοί οι 10 μάθαν Ιταλικά και Γαλλικά. Τους παίρνουν από εδώ, τους πάνε στην Ιταλία με εκπαιδευτή 2 χρόνια για να μπορέσουν να μάθουν καλά την Ιταλική, να μην φαίνονται ότι είναι αλλοδαποί και τους πάνε στα στρατηγικά σημεία της Ρώμης, της περιοχής της Ιταλίας, εις περίπτωση αναταραχών, τους δίνουν πού θα πάνε και ποιο δρόμο θα βάλουν με το πολυβόλο τους ή τι θα κάνουν. Τους εκπαιδεύουν 2 χρόνια, στη γλώσσα και στην αποστολή τους. Μετά τους πάνε στη Γαλλία, άλλα 2 χρόνια. Μετά τους φέρνουν στην Ελλάδα, άλλα 2 χρόνια, για να μάθουν την αποστολή τους. Τα ελληνικά τα ξέρουν. Οι δύο μας που ήρθαν, κύριε, ξέρουν ελληνικά καλύτερα από εμάς. Ξέρουν τα στρατηγικά σημεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ανακατοτά. Δεν είναι μία δύναμη απλώς που νομίζατε. Ήρθε μία δύναμη. Όχι. Είναι ειδική δύναμη. Εκπαιδευμένη. Γνωρίζει τα στρατηγικά σημεία. Γνωρίζει τι θα κάνει σε περίπτωση ταραχών. Γνωρίζει πώς θα διαλύσει τον ελληνικό στρατό, αν πάρει εντολή. Υπάρχει και η ταξιαρχία επικοινωνιών του ΝΑΤΟ στην Θεσσαλονίκη από 5 χρόνια πριν. Εδραιωμένη. Μα εκείνη είναι επικοινωνιών. Τι διάλογο θα κάνει. Δεν έχει όπλα. Κάνετε λάθος, κύριε. Οι επικοινωνίες θα νεκρώσουν στην Ελλάδα. Οι επικοινωνίες παρακολουθούνται όλες. Το τηλέφωνο το δικό μου κάθε φορά που μιλάω διακόπτει στη μέση γιατί κάνουν λάθος τα κουμπιά. Αυτοί που παρακολουθούν πατάνε διπλανό κουμπί και μου κόπτει και αναγκάζομαι να ξαναπάρω τηλέφωνο. Τα τηλέφωνα όλα παρακολουθούνται, κύριοι, στην Ελλάδα. Όλες οι επικοινωνίες είναι παγιδευμένες, κύριοι. Και όλες ελεγχόμενες. Όταν ελέγχουν τις επικοινωνίες μας, έχουν μία ταξιαρχία μάχημο στρατό που την άλλη μέρα στην Οικουμενίτσα κατέβηκαν άρματα μεταφοράς προσωπικού, δηλαδή άρματα όχι με πύργο πυροβόλο, αλλά με θώρακα γύρω-γύρω και πολυβόλα για χρήση από πεζούς, κάπου φλαρισμένα με μαύρες τέντες. Στην Οικουμενίτσα. Επομένως, βεβαίως, κατέβηκε και ο οπλισμός τους και τα άρματα. Πόσα άρματα έχουν και όλα. Γνωρίζουμε. Δεν τα μέτρησα, κύριε, μην μου κάνεις τέτοια ερώτηση. Δεν ήμουν εκεί να μετρήσω. Κατέβασαν όσα χρειάζονταν. Για να κάνουν την αποστολή τους. Για ποιο λόγο ήρθε αυτή η δύναμη. Τώρα θα σου πω. Μην βιάζεσαι να μάθετε πώς είναι. Δεν είναι μόνο αυτοί, κύριοι. Είναι και οι κουκουλοφόροι. Αν διαβάσετε τα βιβλία μου, οι κουκουλοφόροι είναι στρατός δικός τους. Πληρώνονται. Θα το διαβάσετε στο βιβλίο μου Αριστάρχεια από που πληρώνονται. Μάλιστα. Γράφω και από που πληρώνονται. Οι από που πληρώνονται. Το γράφω στο βιβλίο, ας το μην το πω. Εντάξει. Γράφω από που πληρώνονται, κύριε, στο βιβλίο μου. Τώρα, οι κουκουλοφόροι είναι δικό τους στρατός. Όταν χρειαστεί θα πιάσουν και αυτοί ορισμένες θέσεις. Και είναι εκπαιδεμένοι και κάνουν αυτή τη δουλειά. Γι' αυτό είναι εδώ. Και δεν είναι λίγοι. Λίγοι παρουσιάζονται. Παρουσιάζουν όσους θέλουν. Είναι περισσότεροι. Υπάρχουν και οι ομάδες, οι εκπαιδευμένες και οι στρατολογημένες στους αλλοδαπούς. Σε κάθε εθνικότητα αλλοδαπών γράφω στο βιβλίο μου εδώ και 10 χρόνια. Δεν το διάβασαν οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί. Το λέω όμως από τις τηλεοράσεις. Δεν τα ακούσαν. Έχουν ομάδες κεντρικούς πυρήνες εκπαιδευμένους. Στρατιωτικά, αστυνομικά και τους πληρώνουν. Αυτούς τους γραταφορεμένους και καλοφορεμένους ντυμένους που βλέπετε αλλοδαπούς να κυκλοφορούν στην Αθήνα είναι τα στελέχη αυτών των ομάδων. Και όταν χρειαστεί θα τους ξεσηκώσουν αυτούς και θα αρχίσουν να σφάζουν Έλληνες ή να λαιλατούν καταστήματα.
Το 2008, κύριε, το Δεκέμβριο. Το είχαμε βιώσει αυτό. Το γνωρίσαν οι Αθηναίοι αυτό. Αυτό που κάνανε οι αλλοδαποί που μπήκαν στα καταστήματα, κάψαν ορισμένα, λέει, ρατήσαν άλλα, δεν ήταν τυχαίοι οι αλλοδαποί. Ήταν η άσκηση μάχης των οργανωμένων αλλοδαπών. Επομένως, έχουμε πολλές δυνάμεις κατακτητών στη χώρα μας. Ξεκάθαρα πλέον. Και να τις ξέρετε. Αν τις κάνετε σύνολο αυτές, μπορούν να έχουν ένα καλό αποτέλεσμα. Γιατί ήρθαν. Ήρθαν, κύριοι, διότι εκεί που δεν πρόκανα πριν και στη Χιλή, μάλλον το είπα για τη Χιλή, ότι όταν ήρθε ο Φρίντμαν και τον κάλεσε ο Πινοτσέτ στη Χιλή για να του πει δεν πάμε καλά εδώ τι κάνουμε, πρέπει, λέει, να κάνουμε ένα σοκ ισχυρό. Για να πειθαρχήσει ο λαός και να επιβάλλουμε αυτά τα οποία θέλουμε. Άρα η οικονομία αυτή στηρίζεται στο σοκ. Και μία δημοσιογράφος 45χρονη με βαρύδια στο βρακί της έγραψε ένα βιβλίο απάνω σε αυτό πριν από 3 χρόνια, που δεν έχουν γράψει τόσα εκατομμύρια δημοσιογράφοι άντρες, δεν ξέρω τι έχουν στο παντελόνι τους για, πάνω, για τα σοκ τα οποία χρησιμοποιούνται για να επιβληθούν τα οικονομικά μέτρα και για τα σοκ των βασανιστήριων και γιατί γίνονται. Έχουν ορισμένο σκοπό τα σοκ των βασανιστήριων και ορισμένο σκοπό τα σοκ. Τα σοκ λοιπόν για να πετύχουν γίνονται είτε με έναν πόλεμο, είτε με μια καταστροφή, είτε με μια επανάσταση, είτε με καιρικές συνθήκες. Το τσουνάμι που έγινε στην Ανατολή και σάρωσε πριν από λίγα χρόνια τις παραλίες και έθαψε πολύ κόσμο, το χρησιμοποίησαν οι οικονομικές εταιρείες ως σοκ. Και, εάν δεν γνωρίζετε, έδιωξαν εκατοντάδες χωριά από τις παραλίες, στα νησιά εκείνα, τα οποία δεν μπορούσαν αλλιώς να τους διώξουν και σήμερα έχουν κάνει τουριστικές εγκαταστάσεις τις ωραιότερες του κόσμου. Και επειδή έχουν και νεαρά παιδιά και κορίτσια, αγόρια κορίτσια, τα οποία εκδίδουν μικρά, τραβάν τους πλουσιότερους άνδρες του κόσμου στην περιοχή εκεί και ο θησαυρός και το χρήμα πάει σύννεφο. Δηλαδή και το τσουνάμι το εκμεταλλεύτηκαν ως σοκ οι εταιρείες οι οικονομικές. Στην Ελλάδα τώρα χρησιμοποιούν ως σοκ και ως μπαμπούλα την πτώχευση, αλλά είδαν ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έδωσε τόσες παραγίες, τόσες δέκο και τόσο κρατικές επιχειρήσεις που θέλουν. Έχουν βάλει, κύριε, στο κατάλογο και 46 παλαιά ωραία οικοδομήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης να μας πάρουν. Πλην των άλλων που θα μας πάρουν, αεροδρόμια, λιμάνια κτλ. Λοιπόν, να μας φέρουν σε θέση που να μην μπορούμε να ζήσουμε οικονομικά και να είμαστε πάντα δούλοι. Ή να αναγκαστούμε να φύγουμε και να μείνουν πλέον οι νέοι ηθαγενείς Έλληνες του Γεωργάκη του Παπανδρέου στην Ελλάδα. Και οι Έλληνες, όξω από εδώ. Λοιπόν, έτσι πρέπει να φέραν τη δύναμη αυτή για να αυξήσουν το σοκ. Ή για προβοκάτσια. Προσέξτε, Έλληνες. Δύο περιπτώσεις είναι που προβλέπω εγώ αυτή τη στιγμή. Η μία είναι η αύξηση του σοκ. Αυτή είναι σίγουρη. Το ότι δήθεν δεν είπαν επίσημα τα μέσα μαζικής ενημερώσεως ή η κυβέρνηση ή οι βουλευτάδες. Η αντιπολίτευση. Πολλή αντιπολίτευση έχουμε, ρε παιδιά. Πολύ πατριώτικη αντιπολίτευση. Ούτε αυτό δεν είπαν στη Βουλή και δεν έβαλαν στον τοίχο την κυβέρνηση. Γιατί δεν γνωρίζουμε ποια είναι η διαφορά του ελληνικού χώρου, γιατί δεν διδάσκεται, αφού είναι γνωστό, αφού το βλέπεις, όποιος παρατηρητής να κάνει μια παρατηρήση θα δει ότι εκεί στην Ελλάδα ξεκίνησε αυτό, αυτό και αυτό. Ένα λεπτό να σε σταματήσω. Αυτό που λες τώρα. Ξέρεις πόσο βαθιά το έχουν μελετήσει οι άρχοντες της γης. Ναι, κάθε μέρα θα έλεγα. Μάλιστα. Και ξέρεις που κατέληξαν στο ότι πρέπει να τον πάρουν αυτοί για το λογαριασμό τους και να μας διώξουν εμάς από εδώ. Το σχέδιο το είδα από έναν υψηλό βαθμό άνθρωπο, όργανο της Intelligence Service το 1980. Και εκεί είδα ότι είχαν σχεδιάσει να φέρουν 12 με 18 εκατομμύρια λαθρομετανάστες στην Ελλάδα. Και του λέω, ρε φίλε, γιατί τόσο κόσμο, γιατί πρέπει να φύγετε οι Έλληνες,
και να μείνουμε εμείς. Να πάρουμε τη γη σας. Δηλαδή αυτό έχει γίνει για να μας πάρουν τη γη. Εδώ είναι το μεγάλο θέμα. Αυτό είναι το μεγάλο η αναγνώριση θέμα. Που ξεκινά, το γνωρίζουν αυτοί. Ο λαός ο δικός μας δεν το γνωρίζει και οι άλλοι λαοί της γης δεν το γνωρίζουν το μυστικό. Θα έλεγα αυτό. Ότι...